τακτική όλων των συναδέλφων μου, δεν θα επεκταθώ σε όλες από αυτές. Άκουσα και από τα δικά σας σχέδια, αλλά και από τους συναδέλφους για τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια ψηφίσαμε ένα κανονισμό, πριν 3 χρόνια, ένα κανονισμό ο οποίος ήρθε να προσθέσει και να φέρει κάποια πράγματα από τον προηγούμενο κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέσα σε αυτό υπήρχαν βασικές έννοιες που έπρεπε να τηρηθούν. Και μία από αυτές που ίσως είναι και σημαντικότερη είναι ότι τις ανακοινώσεις ξεκινάει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος ανακοινώνει τι έχει συμβεί στο Δήμο Αχαρνών το τελευταίο διάστημα από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και έρχονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κάνουν ερωτήσεις, κάνουν τοποθετήσεις και επανέρχεται πάλι ο Δήμαρχος να κάνει ένα διάλογο, κάποιες διακριτές ερωτήσεις ή απαντήσεις και αυτός στους συναδέλφους. Αυτό δεν συμβαίνει. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μου δημιουργεί και εντύπωση γιατί μπορεί να ακολουθείται αυτή τη στρατηγική, γιατί περί στρατηγικής πρόκειται, είναι γιατί δεν μεταδίδονται ζωντανά οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Και σε αυτό παρακαλώ πάρα πολύ, όταν ολοκληρώσω τις εισηγήσεις μου, τις ανακοινώσεις μου, να μου δώσετε μια απάντηση, γιατί έχετε δει και από άλλους συναδέλφους. Πρέπει να μεταδίδουν τα Δημοτικά Συμβούλια ζωντανά σε κάθε έναν που συνδέεται από το ίντερνετ, από το σπίτι του ή από την εργασία του. Θα ήθελα, έχω στείλει στην υπηρεσία μια εισήγηση όσο πιο ολοκληρωμένη μπορούσα. Να τεθεί είτε πρώην ημερησίας συνεδρίασης, είτε αν θέλετε σε επόμενη τακτική συνεδρίαση, ένα θέμα το οποίο θέτει η παράταξή μας και αφορά τη μετονομασία κάποιων κτηριακών εγκαταστάσεων προς τιμή κάποιων ανθρώπων που έχουν δώσει μεγάλο αγώνα για αυτό το Δήμο. Θα σας πω κύριε Πρόεδρε, αφορά το κτίριο της κοινότητας Τραυμακεδόνων, όπου προτείνουμε να μετονομαστεί σε κτίριο κοινότητας Τραυμακεδόνων Δημήτριος Καλλύρης. Ο κύριος, ο συγχωρεμένος Καλλύρης, ήταν κοινοτάρης από το 1982 έως το 1993. Η αίθουσα εκδηλώσεων Πνευματικού Κέντρου Τραυμακεδόνων να μετονομαστεί σε αίθουσα εκδηλώσεων Πνευματικού Κέντρου Τραυμακεδόνων Σάββας Βασιλιάδης. Ο κύριος Βασιλιάδης, ένα εξέχον στέλεχος και της παράταξής μας, ήταν κοινοτάρχης των Τραυμακεδόνων το 1995 έως το 2002. Και το Δημοτικό Θέατρο της Πλατείας των Τραυμακεδόνων, κύριε Δήμαρχε, να μετανομαστεί σε Δημοτικό Θέατρο Ευθύμιος Οικονόμου. Είναι ο Δήμαρχος Τραυμακεδόνων 2003 έως 2010, είναι ο τελευταίος Δήμαρχος Τραυμακεδόνων. Ένας Δήμαρχος ο οποίος τίμησε με τον αγώνα του και με την εργασία του Δήμο Τραυμακεδόνων, τον πρώην Δήμο Τραυμακεδόνων. Και παρακαλώ πολύ είτε να τεθεί σήμερα πρώην ημερησίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε σε επόμενη τακτική συνεδρίαση να διαβάσετε την εισήγηση την οποία έχω στείλει στην υπηρεσία με ηλεκτρονική μορφή και να πάρουμε μια τέτοια απόφαση. Θα επανέλθει η παράταξή μας να τιμήσει και τους υπόλοιπους δημάρχους που περάσουν το Δήμο Αχαρνών σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρωτό Μιχάλη. Κυρία Σαξανίδη, λέει για 3 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, καλησπέρα και από εμένα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να υποθούν εφόσον στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μου δόθηκε η ευκαιρία ούτε ο λόγος. Καταρχάς θα ήθελα ο Δήμαρχος να μας παραθέσει τα δικαιολογητικά ή παραστατικά που έχει, που καταδεικνύουν ότι έλαβα το ποσό της αποζημίωσης των 75.000, όπως είπε, τέλος πάντων. Δεύτερον, το να πετάς λάσπη καταδεικνύει εμφανώς το γεγονός ότι στερείστε επιχειρημάτων. Υπόθηκε από τον κύριο Δήμαρχο, επικαλούμενος τον πρόεδρο του προφήτη Λία, ότι εγώ πήγαινα στο Παντοπολείο νύχτα, άνοιγα και έπαιρνα τα πράγματα. Θα ήταν πολύ ωραίο, κύριε Δήμαρχε, να μας φέρετε και τον πρόεδρο εδώ σε μία συνάντηση, να μας τα πει, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέγεται πίσω από την πλάτη μου, με ενδιαφέρει τι λέγεται μπροστά μου. Εκτός από αυτό, έστω και εκ των υστέρων, καλό θα ήταν, κύριε Δήμαρχε, να μας πείτε που πήγε και η δεκάτη. Ξέρετε, ο κεφαλικός φόρος επί Τουρκοκρατίας, τα 150 ευρώ που δίναμε μηνιαίως όλοι οι σύμβουλοι. Και πού είναι και αυτό το βιβλίο, εξακολουθεί και είναι χαμένο. Τώρα, όσον αφορά το μείζον θέμα των διατακτικών επιταγών. Διαβάστε, κύριε Δήμαρχε, το πόρισμα. Τι πιο ξεκάθαρο από αυτό. Όσο δεν το κάνετε αυτό, εσείς επιτίθεστε. Τέλος, δώστε λίγο την προσοχή σας όλοι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό. Καταθέτω εδώ στο σώμα, για να σας ακούσει και ο κόσμος, ότι ούτε λίγο, ούτε πολύ τελευταία, έχω πάρει χαιρετίσματα που απειλούν τη σωματική μου ακεραιότητα. Καταγράφεστε και οι τύχοι έχουν αυτιά. Λάβετε τα αυτά σοβαρά υπόψη σας, παρακαλώ πολύ όλοι σας.
Κάτι άλλο που είπατε, γιατί δεν έκανα, γιατί δεν παραιτήθηκα. Εσείς έπρεπε να το κάνετε και συνεχίσατε να εκτίθεστε υπονομεύοντας το έργο μου στην πλειοψηφία του οποίου ήσασταν απόν. Τώρα το πώς υπονομεύτηκε, επιφυλάσσομαι για μια συναρπαστική συνέχεια. Κατά τα λοιπά, όλοι έχουμε εκλάβει, κύριε Δήμαρχε, ότι το παραλήρημα της δασκολογίας στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν πολύ απλά ο πιθανάτιος βρόμβος της πολιτικής σας καριέρας. Αυτά και ευχαριστώ πολύ για την ώρα. Ευχαριστώ την κυρία σας. Είναι την κυρία Χριστοπούλου Σοφία. Τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε συνάδελφε, καλησπέρα από μένα, αγαπητοί συμπολίτες. Ειλικρινά, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να με ενημερώσει κάποιος σε πόσα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 συμμετέχει και έχει καταθέσει προτάσεις ο Δήμος Αχανός. Σήμερα μας γνωστοποιήθηκε ότι 88 εκατομμύρια 600 χιλιάδες ευρώ διανέμονται σε 71 δήμους οι οποίοι είχαν καταθέσει όριμες προτάσεις και μελέτες για την αναβάθμιση των δικτύων ίδρυσης και των προορισμών και των διαρροών αυτών. Και ερωτώ, από τη στιγμή που το κυριότερο μέλημα μιας δημοτικής αρχής και της πρώην και της μη καλά και των μεταλλιδεύτερων, η πρώτη στη δουλειά νόμος, κανόνας απαράβατος για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση αυτής της πόλης είναι να κυνηγάει και να υλοποιεί κάποιες χρηματοδοτήσεις, κάποια προγράμματα, γιατί υποβάθμιση είναι το να έχεις ένα ETS, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ίδρυψης, όταν τα αφοδέσματα στο κέντρο της πλατείας με την πρώτη πλημμύρα κατακλείουν τους δρόμους. Γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι από το 1992 που έχει δοθεί το δίκτυο ίδρυψης στην ΕΙΔΑΠ και είχε υποχρέωση η ΕΙΔΑΠ με κόστος 3.200 εκατομμύρια ευρώ να ανακατασκευάσει ολόκληρο το δίκτυο ίδρυψης και να ιδρυθούν όλες οι περιοχές και μέχρι στιγμής υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα ίδρυψης. Γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι η περισσότερη αγωγή είναι αδειάδου και διδυτηριάζεται ο πληθυσμός της πόλης μας. Διδυτηριάζονται οι συντημότητες μας. Γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι 1,5 εκατομμύριο που όφηνε ο Δήμος Αχανών συμψηφίστηκε με αυτό το κονδύλι και σήμερα εμείς φτάνουμε να πουλάμε το νερό των γεωτρήσεων για να ιδρεύονται περιοχές. Και ερωτώ, μπορεί κάποιος δημοτικός σύμβουλος, κάποιος αντιδήμαρχος, ένας από τους δημάτους, μετέχει ο Δήμος Αχανών σε κάποιο πρόγραμμα και αν όχι, γιατί. Δηλαδή το μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει ο Δήμος Αχανών είναι αυτό των απαλλοκληρώσεων. Είναι εξαιρετική η συμβουλή σε αυτό. Μήπως να τους μεταφέρουμε να μας φέρουν ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Κύριε Δήμαρχε, ο μικρότερος Δήμος στην ελληνική επικράτεια χρηματοδοτείται σήμερα με 6.160.000 ευρώ. Και εγώ ερωτώ και θα ήθελα να πάρω απαντήσεις. Σε αυτό το πρόγραμμα, στο πρόγραμμα είναι πέρα, μετέχει ο Δήμος Αχανών. Πεμερά. Όπως θέλετε. Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αληθόρος ανάπτυξη. Αυτή που επαγγελίζεται η εκάστοτε δημοτική αρχή. Μετέχει. Εάν όχι, γιατί. Πληρώνει ο Δήμος Αχανών λίγους ειδικούς φούλους. Όχι βέβαια. Ένα άλλο θέμα, κύριε. Τρέχετε περίπου πάρα πολύ τον χρόνο. Οι ανακοινώσεις είναι. Όχι, αγαπητέ Πρόεδρε, δεν μου ξερίζετε τον λόγο. Γιατί δεν έχουμε τρία λεπτά και τα προβλήματα είναι παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Τρία λεπτά είναι για όλους τους συναδέλφους. Εκεί και αυτό το πάμε από την αρχή. Ένα δεύτερο, κύριε Πρόεδρε. Ένα δεύτερο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα θέμα το οποίο έχω αναδείξει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό των οπτικών ινών. Και τα περισσότερα θέματα αφορούν οπτικές ίδρες. Υπάρχουν καταγγελίες ότι στο κεντρικό
Ευχαριστούμε την κυρία Χριστοπούλου. Στο Δημοτικό μας Συμβούλιο παραπέμπει και Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου, κυρία Κατσιέλη, ο κύριος Αφουξενής. Παρακαλώ για τον χρόνο, 3 λεπτά είμαι από τη Δημοτική Σύμβουλη. Ο κύριος Αφουξενής Θεόφιλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Θα είμαι σύντομος. Καταρχάς θα ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια στον συνάδελφό μας και τοπικό επιχειρηματία, στον κύριο Στάθη τον Παλίδη, για την πρωτοβουλία του να δωρήσει στο Δήμο Αχαρνών μια παιδική χαρά στην πλατεία Κριτών, στην περιοχή Απόλλειος. Ήταν όντως κάτι το οποίο έλειπε από τις Αχαρνές. Και με αυτό νομίζω ότι όλοι οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να ξέρουμε ότι την ψήφιση για την κατασκευή αυτής της πλατείας την κάναμε μόλις πριν 2 εβδομάδες. Και σε 2 εβδομάδες ό,τι θαύματος, παιδική χαρά, ήταν έτοιμο. Το δείχνουν άλλωστε και ο τοπικός τύπος. Ταυτόχρονα στον τοπικό τύπο διαβάζουμε ότι επιτέλους θα έρθουν 10 πιστοποιημένες παιδικές χαρές στις Αχαρνές, Φεβρουάριος του 2018. Κύριε Δημαρχέ, υπάρχει ψήφιση από το 2015, από την Περιφέρεια, τέλη του 2015, για 7 παιδικές χαρές. Τέλη του 2015 φτάσαμε το 2018. Τι ακριβώς δυσκολεύει και δεν έχουμε αυτές τις παιδικές χαρές 3,5 χρόνια μετά, ενώ σε 2 εβδομάδες η παιδική χαρά που ψηφίσαμε ήταν έτοιμη. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Τώρα, όσον αφορά το μείζον. Το μείζον νομίζω για το Δήμο Αχαρνών είναι η κλιματικότητα και η παραγωγικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας εδώ στις Αχαρνές. Είχε έρθει τον Οκτώβριο του 2017 εδώ η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εκπροσωπείται από τον κύριο Αναγνωστάκη, Γενικό Γραμματέα. Τότε μας είχαν πει ότι στο εξάμηνο σε όσους εφόδους, όσες εφόδους είχαν κάνει, είχαν βρει 8 περίστροφα και 5-6 ρόπαλα και 100 γραμμάρια ναρκωτικών. Σήμερα, άλλους 4 μήνες μετά, πού ακριβώς βρισκόμαστε? Βλέπουμε ότι αρχίζει και εντείνεται πάλι η διαδρομή πλατεία Βάδης, Αυλίζα, Κύπρου από τους χρήστες. Και αρχίζει και αυξάνονται πάλι τα κρούσματα παραβατικότητας και οι αδέσποτες σφαίρες πάλι σφυρίζουν πάνω από τα κεφάλια μας. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Υπάρχει κάποιος διάβλος επικοινωνίας με την ελληνική αστυνομία? Τον έχουμε ζητήσει? Πώς ακριβώς έχουμε προνοήσει να αντιμετωπιστεί και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αυτή η μάστιγα στην πόλη μας? Θα περίμενα τουλάχιστον στον αντίλογό του κ. Μάρκος να μας δώσει δύο απαντήσεις για να μπορέσει να γίνει ένας γόνιμος διάλογος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αφουξενίδη. Κύριε Κύκλος, τον ανακοινώσω τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε ο λόγος τον κύριο Κατσιγιάννη, τον κύριο Γενικό. Ο κύριος Κατσιγιάννης τον λόγο. Καταρχήν, σχετικά με το τόμι στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Σπύρος Βρετός, τοπική μονάδα υγείας. Έχουμε ήδη εδώ και αρκετούς μήνες συνεργασία με την πρώτη υγειονομική περιφέρεια, μάλιστα, και οφείλω να το πω, πολύ πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες από την πρώτη υγειονομική περιφέρεια και ενημερωθούμε για αυτό, μας είχε ενημερώσει ο βουλευτής ο κύριος Δέδες. Από εκεί και πέρα, είμαστε σε συνεργασία μαζί τους, μας έχουν ζητήσει ένα συγκεκριμένο χώρο για τον οποίο κάναμε αυτοψία, απομένει να μας επιβεβαιώσουν στον προφητηλία εκεί που ήταν ο παλιός φούρνος γιατί προσφέρεται κυκλοφοριακά και χωροταξικά. Τους κάνει ο χώρος αυτός. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή τα οικονομικά τους είναι περιορισμένα, δηλαδή διαθέτουν 20 χιλιάρικα όλα και όλα ανατόμοι και αυτό σημαίνει
ότι πρέπει και να κάνουν επισκευές και να το φέρουν στις προδιαγραφές που απαιτούνται για μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας. Θα δούνε στις επόμενες μέρες και θα μας ειδοποιήσουν κατά πόσο τα οικονομικά τους βγαίνουν και εμείς θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε για να γίνει αυτό. Και πιστεύω ότι θα γίνει εκεί το πρώτο τόμι στο Δήμο Αγαρνών. Προβλέπεται και δεύτερο τόμι αργότερα μετά από αρκετούς μήνες αφού κάνουν την διαδικασία, τη διαγωνιστική διαδικασία εκμίσθωσης σε αυτό. Όσον αφορά σε αυτό που αναφέρθηκε η κυρία Χριστοπούλου, καταρχήν για τα δίκτυα, για τις επισκευές των δικτύων ίδρευσης, υπήρξε σχετική πρόσκληση από το ΠΕΠ Αττικής, όμως ο Δήμος Αγαρνών δεν ήταν δικαιούχος. Δεν αφορούσε στον Δήμο Αγαρνών, γιατί η πρόσκληση απευθυνόταν σε δήμους όσον αφορά τον νομό Αττικής, είτε παράκτιους, είτε νησιώτικους, στα νησιά του Σαρονικού. Εμείς λοιπόν δεν μπορούσαμε να μπούμε σε αυτή την πρόσκληση. Όμως, όπου έχει υπάρξει πρόσκληση που είμαστε θεωρητικά δικαιούχοι, έχουμε κατέβει και έχουμε πάρει πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις. Κοινωνικά προγράμματα, το έχουμε πει και παλιότερα, 1,5 εκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία προσλήψεων για τις διάφορες κοινωνικές δομές που μας χρηματοδοτεί ο ΠΕΠ Αττικής. Κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπολείο κλπ. Άρα εκεί είναι 1,5 εκατομμύριο. Επειδή έγινε μια αναφορά για ποια άλλα, πολύ σύντομα, η ΜΕΠΕΡΑ, το είπα και την προηγούμενη φορά, στο η ΜΕΠΕΡΑ λοιπόν, στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Χριστοπούλου, έχουμε καταθέσει πρόταση εδώ και 1,5 μήνα και έχουμε αρχίσει τώρα, μας καλέσανε και είμαστε σε μια διαδικασία τεχνικής διαπραγμάτευσης, 2,8 για τα σκουπίδια μας. Είπα κάποια πράγματα περισσότερα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θέλω να επεκταθώ και λόγω της γενικότερης απέτησης της ανακοινώσεως να είμαστε σύντομοι. Αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κατσιγιάννη. Από όσο γνωρίζω, έχει πρόβλημα η κεραία που... Παρακαλώ, ο κύριος Πολυμενάς Παναγιώτης. Ο κύριος Πολυμενάς. Καλησπέρα σας. Εγώ, αγαπητή κύριε Πρόεδρε, θα περίμενα το ενδιαφέρον των συναδέλφων για την εγκληματικότητα να έχει εκφραστεί και χθες στο Συμβούλιο Καταρτισμάτων, όπου τους είχαμε ενημερώσει ότι θα γίνει. Από απάντηση σε αυτό το θέμα είναι ότι ο κύριος Τάτσης ήταν ενημερωμένος και ήταν παρόν. Όπως είχαμε καλέσει και όλους τους βουλευτές της περιφέρειάς μας και ήρθε μόνο η κυρία Μαρτίνου. Άρα, όποιος ισχυρίζεται ότι δεν ήταν ενήμερος, κάνει λάθος να το λέει. Ο κύριος Τάτσης ενημερώθηκε και ήταν παρόν. Καλέσαμε τους. Θα δείτε, υπάρχουν αποδεικτικά και ξέρετε, είμαστε και εμείς εμπειροί και ξέραμε τι θα λέγατε και υπάρχουν αποδεικτικά. Κύριε Σλάβη,
θα το δω και θα σου πω. Άλλε πάνω από 10. Ο κύριος Πολυμενέας. Ρε, έχω τα αποδεικτικά κύριε Δήμα και μπορώ να τα φέρουμε στο κόμμα του Δημοσίου Πανεπιστημίου και να το ρωτήσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για το θέμα της Κύπρου που αναφέρθηκε ο κύριος Σπύρος Βρετός. Συνεργασία όχι μόνο με την ηγεσία της αστυνομίας, αλλά και με τους διοικητές του ΑΤΑΦ και του ΤΑΦΑ, όπως και με τη διεύθυνση της Δυτικής Αττικής. Σε συνεργασία λοιπόν με την αστυνομία, συνεργεία του Δήμου, έκλεισαν λακκούβα στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας με πίσα και έχουμε ξυλώσει σαμαράκια που υπήρχαν στην περιοχή της αυλής του 40 Μαρτύρου. Δεν τελειώσαμε, διότι δημιουργήθηκαν θέματα με την αποκομιδή των υλικών που ξυλώσαμε και θα συνεχίσουμε πάλι με συνεργασία με την αστυνομία. Για την Κύπρο λοιπόν πράγματι υπάρχουν 5 πρωτόκολλα οριστικής κατεδάφισης για 5 παράγκες, οι οποίες εμείς σαν Δήμος έχουμε στείλει στην περιφέρεια και περιμένουμε απάντηση. Τα συνεργεία τα οποία τους υπαλλήλους που θα κάνουν τα συνεργεία και τον επικεφαλής μηχανικό, όπου θα είναι υπεύθυνοι για την κατεδάφιση αυτών των 5, το τονίζω, των 5 τελεσίδικων αποφάσεων καταγεγραμμένων με τελεσίδικες αποφάσεις παράνομων παραπηγμάτων. Μέσα σε αυτά είναι δύο τουαλέτες, ένα οίκημα πέτρινο και 3 παράγκες. Επίσης, με αυτό το... Όμως θέλω να γνωρίζετε και μου κάνει εντύπωση εσείς, οι δημότες μπορεί να μην το γνωρίζουν, όμως ξέρετε ότι υπάρχουν δυσκολίες σε αυτή τη διαδικασία, τις είχατε αντιμετωπίσει και εσείς σαν προηγούμενη δημοτική αρχή. Αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου μία έχω επιστολή του συνηγόρου του πολίτου που λέει ρητά. Οι διευθύνσεις της Υπηρεσίας Δόμησης και Πολιτιστικών Εφαρμογών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου να εξετάζουν την περίπτωση αναβολής των ενεργειών κατεδάφισης των ευθερέτων κατοικιών των Ρωμά που έχουν κατασκευαστεί από προκυριλικά μέχρι τη μετεκατάστασή τους σε άλλο χώρο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει λίγο υπομονή, διότι υπάρχουν διαδικασίες και υπάρχουν δεσμεύσεις τις οποίες πρέπει να ξεπεράσουμε. Εμείς η θέλησή μας είναι να γκρεμίσουμε αυτά τα αυθαίρετα τα οποία έχουν καταγραφεί και έχει πλέον η διαδικασία τελεσιδικής. Οπότε μπορέσω να εξυπηρετήσω. Τέτοια σου αύριο, πια σου κορυδέψω. Τι σώσατε, καμού σου λέω με τον συνήγορο του πολίτη, ο οποίο λέει αυτά που λέει. Είναι πολύ μεγάλο, όχι κι άλλο. Προχωράμε. Το χθεσινό συμβούλιο κατά της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας, τι θέμα είχε. Είχε θέμα την αποτίμηση εάν τα μέτρα που πήρε η αστυνομία έχουν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εκεί λοιπόν υπόθηκε από τους παρευερθέντες φορείς και άλλους που είχαν βρεθεί όπως κάποιους δημότες, ότι ναι μεν είναι αυξημένα εν σχέση με άλλες παρεμβάσεις που έγιναν, αλλά δεν έφεραν το αποτέλεσμα που αναμέναμε. Άρα λοιπόν, εμείς είπαμε ότι θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να πιέσουμε κι άλλο, αλλά βγήκε και το συμπέρασμα, το οποίο το γνωρίζετε όλοι, ότι για το θέμα της εγκληματικότητας δεν είναι μόνο υπεύθυνη η αστυνομία, αλλά και άλλα συναρμόδια υπουργεία και ασφαλώς δεν υπάρχει πολιτική βούληση η οποία να θέλει να λύσει το πρόβλημα. Εκεί λοιπόν εμείς είμαστε κάθετοι και θα εξετάσουμε ακόμη και το ενδεχόμενο να προβούμε σε άμεσες ενέργειες κατόπιν από συνεννόηση. Δεν μπορεί να ρωτηθεί, αγαπητοί συνάδελφοι, λύση στο θέμα
της διακίνησης ναρκωτικών όταν η αστυνομία συλλαμβάνει εμπόρους και την επόμενη μέρα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Άρα λοιπόν είναι θέματα που δεν αφορούν μόνο την αστυνομία. Είπε κάποιος συνάδελφος ότι ο ρόλος του Συμβουλίου κατά της εγκληματικότητας είναι διακοσμητικός. Αλλήμον αν περίμενε η Δημοτική Αρχή να λύσει το πρόβλημα ή να πάρει μέτρα η Επιτροπή κατά της, το Συμβούλιο κατά της εγκληματικότητας. Και την Παρασκευή πριν την Επιτροπή είχαμε πάει στον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με θέματα. Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους Θρακομακεδόνες και τα προβλήματα γενικά της εγκληματικότητας στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν δεν περιμένουμε εμείς ή το Συμβούλιο κατά της εγκληματικότητας να κάνει τις παρεμβάσεις. Τις έχουμε κάνει επανειλημμένως και συνεχίζουμε να τις κάνουμε. Και όπως θυμάστε είναι η πρώτη φορά που ήρθαν υπουργός στο Δήμο μας και οι βουλευτές και τόσες άλλες ενέργειες οι οποίες συμμετείχατε σαν αρχηγή της αντιπολίτευσης, της κοινοποίησης κτλ. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με αυτά με το συμπέρασμά μας λοιπόν αυτό είναι ότι ναι μεν έχουν πάρθει περισσότερα μέτρα, όχι. Τι είπαμε λοιπόν στο Υπουργείο την Παρασκευή, εκεί δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Δραγατάκης και ο Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, να μην τα πούμε όμως αυτά γιατί ακόμη δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση από την ηγεσία της αστυνομίας, ότι για μένα τους Θρακομακεδόνες θα ενισχυθεί ο σταθμός στους Θρακομακεδόνες, θα υπάρχει περιπολή από όχημα, αλλά θα γίνουν ενέργειες ώστε να περιπολεί και η ομάδα Δίας. Γιατί την υπόλοιπη, για τις Αχαρνές, την υπόλοιπη πόλη, όχι τις Αχαρνές, δεν διαχωρίζω Αχαρνές και Θρακομακεδόνες, για τις υπόλοιπες περιοχές έχει δοθεί έμφαση στη Δυτική Αττική και στη δική μας περιοχή, θα υπάρχουν μόνιμα οι ομάδες όποιοι εγκατεστημένες στην περιοχή μας και θα ενισχυθεί το ΤΑΦΑΡΦΑ. Το ΤΑΦΑΡΦΑ, γιατί το ΤΑΦΑΡΦΑ είναι αυτό το οποίο παρεμβαίνει για να γίνονται οι συλλήψεις των εμπόρων. Αυτά πάλι θα τα εξετάσουν όταν έχουν απόδοση. Πότε θα τα εξετάσουν, όταν τα εφαρμόσουν. Ακόμη είμαστε ότι θα γίνουν. Παρακαλώ. Ότι άμεσα είπαν θα εφαρμόσουν ότι έχει δοθεί η προτεραιότητα. Και τώρα ας παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να πω στην εγκληματικότητα, όσο για τις ελληνικές χαρές, μισόλεπτο. Απορεί ο κύριος Αποξενίδης, πως, τι να πω κι εγώ, εντάξει, δεν έχει γνώση φαίνεται ο άνθρωπος, απορεί και λέει πως έγινε μια παιδική άμεσα, μα πληρώθηκε αυτός που την κατασκεύασε, κύριε Αποξενίδη. Όταν λοιπόν εμείς δεν πληρώσαμε ακόμη, γιατί αυτά δεν είναι από την περιφέρεια, θα σε ενημερώσω λοιπόν, ήδη έχει δημοπαρατηθεί. Έχουν δημοπαρατηθεί 632.000 από την περιφέρεια περιμένουμε την... Για χρόνια λοιπόν. Εντάξει, όπως θέλετε, εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Όπως όμως γνωρίζετε, αυτή υπάρχει μια διαδικασία. Και 200.000 απορρίπτουν τους πόρους. Παρακαλώ. Τους πόρους οι οποίοι δημοπρατείτε εντός των επόμενων. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εάν εσείς έχετε, θέλετε κι εσείς να κάνετε αυτό που κάνει ο κύριος, το Παλίδης, να κατασκευάσετε με δικά σας έξω μια παιδική χαρά, ευχαρίστως να την αποδεχτούμε, όχι δεν είναι ξυπνάδα, αλλά επειδή απορρίπτε, θα λέω και τώρα θα γίνει άμεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πολυμενέα. Παρακαλώ, παρακαλώ, ξέρετε ο κύριος Διαβαρέλος Γεώργιος, την κυρία Χαρτίδη Μαρία, ο κύριος του Πανίτη της Εστάδης. Ο κύριος Πολυμενέας τελείωσε. Ο κύριος του Πολυμενέας. Κύριε Βράμα. Ο κύριος του Πανίτη της Εστάδης. Επειδή έχουμε σήμερα τους δημότες συγγραφείς. Παρακαλώ στο γραφείο, αν θέλετε λίγο ησυχία γιατί δεν ακούγεται ο ποιητής.
Καλησπέρα. Θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα που προέκυψε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί σήμερα είναι και οι δημότες μας και ίσως να μην τους αφορά τους συγκεκριμένους. Αλλά για μένα είναι αντίθετο να το αφήσω και να μην το απαντήσω. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, με αφορμή το ψήφισμα για το Μακεδονικό, δέχτηκα μια επίθεση από τη Δημοτική Συμβούλιο.